Με εδώ έχεις εργαζόμενους που τα βγαίνουν και τα καταγγέλνουν τώρα που τα έχουν ζήσει αυτοί εκεί μέσα όλα. Είχαμε τους γείτονες οι οποίοι άκουγαν φωνές για βοήθεια, έτσι, και δεν έπαιρνε κανείς τηλέφωνο. Είχες όλο αυτό το σκηνικό τόσα χρόνια, με μια χρόνια. Και υπήρχε άνθρωπος. Εγώ ξέρεις τι θέλω να δω, αν όντως το προηγούμενο διάστημα, και δεν λέω κατά ανάγκη μόνο τον τελευταίο χρόνο, που είχαμε αυτόν τον αριθμό των ηλικιωμένων που έχασαν τη ζωή τους, γιατί υπήρχαν και άλλα περιστατικά και άλλοι έχουν χάσει τη ζωή τους τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Αν είχε υπάρξει κάποια προσπάθεια ή καταγγελία από συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένου. Υποθέτω θα είχε παρέμβει η δικαιοσύνη. Και ποια ήταν η τύχη της. Εντάξει, μόλις υπήρξε τώρα καταγγελία, η δικαιοσύνη παρενέβη. Προφανώς δεν είχε μιλήσει άνθρωπος. Αλλά υπήρχαν τα σημάδια, κοιτάξτε. Τι να πω. Περίμενε λίγο, γιατί. Παρακαλώ, έλα. Νίνα, κάτσε μπατή εδώ. Μα έχει φέρει, αλλά έλα παιδί μου κοντά. Έλα εδώ, άλλο κεφαλάκι σου, δάσε. Τώρα μαζί μα. Νίνα, κάτσε μπατή. Κεράκι δεν έχουμε όμω. Έτσι, τα πορτοκάλια τη Κορινθία. Νίνα, κάτσε μπατή, έχει καταφέρει και έχει φέρει πορτοκαλόπιτα, πρέπει να σου πω. Πλάκα κάνει. Από την Κορινθία, όχι, δεν ξέρω πώ τα κατάφερε. Ευχαριστώ. Πού είναι καλέ, εμένα. Εσύ αύριο γιορτάζει, δεν γιορτάζει σήμερα. Συγγνώμη, λέει μου, αλλά. Εγώ θέλω να καταλάβω, θα μας πει μετά το μυστικό πως έφτασε στην Κορινθία, είναι ένα κασμάτι. Θα σηκωθώ και θα φάω το αυγό, το λέω. Όλο. Θα σηκωθώ να το φάω, δεν υπάρχει έδωση. Πού πας να φας το αυγό. Ναι, τι να κάνω. Σε βλέπω να τρως πορτοκαλόπιτα. Το αυγό της πίζας έχει παντάρει. Αυτό το μεταξύ έχει αρχίσει και γέρνει για κάποιο λόγο. Αυτό λιώνει από τα φώτα, να ξέρεις. Καταρχήν δεν έχει λιώσει. Απλά έχει μία-δύο δαχτυλιές. Α, εδώ είναι. Έχει γίνει σαν μπάλα του bowling, ξέρεις, που το πιάνεις από εδώ και το κρατάς, αν πέσει. Ναι, αλλά είναι έτοιμο να φύγει αυτό, να ξέρεις, θα πέσει καμιά ώρα. Όχι, δεν πέφτει αυτό, εντάξει, το βλέπω μια χαρά. Δεν γέρνει. Ανταλλάσσω το αυγό με πορτοκαλόπιτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρώτα αυτό το αυγό είναι μια εβδομάδα και κάθεται. Θα το ξεσκονίσει κάποιο. Όχι, καλά, εντάξει, το προσέχουμε. Αλίμονο. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις από τα Όσκαρ. Τέλειωσε τελετή, έχουμε νικητές. Πήραμε τίποτα. Δεν ξέρω. Ο Αλέξανδρος εδώ, ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Μην ξεχνάμε ότι φέτος είχε και λίγο παραπάνω ενδιαφέρον για εμάς, γιατί είχαμε δύο Έλληνες που ήταν υποψήφοι. Δυστυχώς κανένας από αυτούς δεν κατάφερε να κερδίσει το βραβείο. Κέρδισαν όμως το βραβείο στην καρδιά μας και οι ταινίες τους ξεχώρισαν. Θα πούμε ότι το Nomadland είναι ο μεγάλος νικητής βραδιάς με τρία βραβεία Όσκαρ, καλύτερη σκηνοθεσία, πρώτη γυναικεία ερμηνεία που δεν ήταν από τα φαβορή, ήταν από τις ευχάριστες εκπλήξεις και φυσικά καλύτερη ταινία. Μια ταινία που θα δούμε και το καλοκαίρι στους θερινούς μας κινηματογράφους. Είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτόν τον θεσμό, γιατί θα μας διευκολύνει να δούμε τις περισσότερες οσκαρικές ταινίες. Η Φράνσις Μακντόρμαντ έτσι κι αλλιώς το υποστήριξε αυτό πάρα πολύ έντονα στο λόγο που έβγαλε, λέγοντας ότι όσες ταινίες σήμερα βραβεύονται, ακόμα και αν τις έχετε δει, δείτε τις στον πραγματικό χώρο που τους αναλογεί, ουσιαστικά όμο με όμο, ο ένας καθισμένος δίπλα από τον άλλον. Έτσι λοιπόν. Αισιόδοξο σε βλέπω. Κοίτα. Επειδή επιτρεπόταν και πέρυσι το να είμαστε δίπλα-δίπλα αναδιάδες, ας πηγαίνουμε αναδιάδες. Καλό είναι και αυτό. Σαν τους χιώτες ένα πράγμα, στο λιγότερο ελληνική σκοπή. Θα πούμε τότε και ο Άντωνι Χόπκινς έκανε την ανατροπή και έτσι πήρε το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την εξαιρετική ερμηνεία του στην ταινία Ο Πατέρας. Η ταινία Ο Πατέρας έφυγε όμως και με ένα ακόμα σημαντικό βραβείο, αυτό το βραβείο του διασκευασμένου σεναρίου. Ήταν μια διαφορετική βραδιά. Που αυτό που κυριάρχησε ήταν η διάθεση του να είναι πιο ανάλαφρο και πιο ενημερωτικό παρά να κάνουν τις χαριτομενιές που έκαναν ένα show να είναι πολύ πιο εντυπωσιακό από ό,τι συνήθως γίνεται. Θα δούμε βεβαίως και το τι ακροαματικότητες είχε, γιατί τα τελευταία χρόνια η τελετή των Όσκαρ δεν πηγαίνει καθόλου καλά στα νούμερα. Μια ακόμα πολύ συγκινητική στιγμή πάντως ήταν που ο Τόμας Βίντεμπεργκ, κερδίζοντας το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας για ακόμα μια ταινία που θα δούμε το καλοκαίρι στους κινηματογράφους, το Άσπρο Πάτο, αναφέρθηκε στην κόρη του, η οποία έχασε τη ζωή της την περίοδο που γύριζε ο ίδιος την ταινία. Είχε διαβάσει το σενάριό του και το είχε αγαπήσει και μάλιστα θα έπαιζε και ένα ρόλο. Έχασε, λέει, τη ζωή της από έναν ασυνείδητο οδηγό, ο οποίος μιλούσε ή έστειλε κάποιο μήνυμα με το κινητό του. Της αφιέρωσε λοιπόν το Όσκαρ, έβαλε τα κλάματα κατά τη διάρκεια της τελετής. Μπορεί να μην κέρδισε το Όσκαρ καλύτερη σκηνοθεσία που ήταν και εκεί υποψήφιος, αλλά νομίζω ότι ήταν η στιγμή που μας κέρδισε την καρδιά, τα συναισθήματα και μας έκανε να νιώσουμε το ότι ακόμα και μια τέτοια τελετή μπορεί να είναι ένας χώρος με ανθρωπισμό που αυτά που βγάζουν οι ταινίες των δημιουργών εμφανίζονται και στους ίδιους τους δημιουργούς. Μάλιστα, και βλέπουμε αυτό το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο που μας λες.
Εντάξει, τώρα βέβαια τα Όσκαρ τα έχουμε συνηθίσει διαφορετικά, έτσι, με τα κόκκινα χαλιά, τις λαμπερές παρουσίες, τα σχόλια για τα ρούχα μετά, στείνονται ολόκληρες εκπομπές για εβδομάδες. Ότι δεν στερηθήκαμε αυτό το κομμάτι, απλά το είχαμε λιγάκι πιο περιορισμένο και το ότι θα ακολουθήσει το ένα πάρτι στο οποίο όσοι βρίσκονταν κοντά στον χώρο θα μπορέσουν να είναι εκεί πέρα και να το ζήσουν. Έδωσε όμως και μια γραμμή Ακαδημία, το ότι φέτος φορέστε αυτό που σας κάνει να νιώθετε άνετα και βολικά, που πιστεύετε ότι αρμόζει σε μια τέτοια τελετή. Ναι. Έτσι λοιπόν είδαμε πολύ πιο casual ντύσιμο από τους περισσότερους που βρέθηκαν εκεί στο χώρο και ήταν και πάρα πολύ ωραίες οι συνδέσεις τους. Νομίζω ότι τελικά τα Όσκαρ κατάφεραν να κάνουν κάτι το οποίο θα είχαν την τύχη και την ευλογία να το κάνουν για έναν βασικό λόγο, το ότι τη προηγούμενη οσκαρική τελετή είχε γίνει ακριβώς 14 μήνες πριν, λίγο πριν το μεγάλο lockdown. Με αποτέλεσμα να δοκιμάσουν τις επιτυχίες και τις αποτυχίες και να τις εφαρμόσουν στην τελετή από τις άλλες μεγάλες βραβεύσεις, όπως ήταν οι χρυσές σφαίρες ή ακόμα και τα Grammy. Και έτσι λοιπόν, συνδυάζοντας διάφορες τεχνικές, έκαναν την τελετή όσο πιο ζωντανή μπορούσε να γίνει. Ξέρεις τι μου, Γιάννη, τώρα που μιλάς, μου θύμισε. Για πες. Μου θύμισε, για μίλα λίγο. Να μιλήσω. Όχι, επειδή υπάρχει ένα έκο. Μου δείπνισες Μάριο Μπλάκμαν και το κυρίες μου. Πώς ακούγεται. Να σου πω κάτι, εγώ ήθελα να ρωτήσω τώρα, έχεις πάει ποτέ σε τελετή Όσκαρ? Δεν άκουσα τι είπατε, γιατί προτίμησα να αντιγράψω λιγάκι τον χαρακτηριστικό ραδιοφωνικό παρουσιαστή, γιατί όλοι αγαπήσαμε το Radio Blackman, γιατί ήταν original. Και αυτό φάνηκε νομίζω φέτος στα Όσκαρ, ότι είχαν κάτι οι ταινίες οι περισσότερες είχαν κάτι το πιο γνήσιο, το πιο καθαρό. Κάτι που ίσως, αν δεν υπήρχε το lockdown, να μην το βλέπαμε σε μια τέτοια τελετή. Νομίζω ότι φέτος αυτό που κερδίζει στην πραγματικότητα η Ακαδημία των Όσκαρ, η Ακαδημία Κινηματογράφου, είναι ότι ουσιαστικά ό,τι της έχει καταλογιστεί για λάθη πολιτικής ορθότητας, για αδυναμίες στο να προβάλλουμε ισότητα τα φύλλα και παραπλήσιες θεωρίες που έχουν διατυπωθεί στο παρελθόν, φέτος διορθώθηκαν. Το ζητούμενο είναι να διορθωθούν στην ουσία τους και σε βάθος χρόνου. Μας τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Άντε, Αλέξανδρα, και του χρόνου. Πολύ καλά. Μακάρι. Μακάρι διαφορετικά Όσκαρ του χρόνου. Του χρόνου για τα Όσκαρ. Θα σε ξαναδούμε έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχω μια λίστα. Σκέφτομαι πάρα πολλά. Λοιπόν, θα το δούμε. Θα πάμε. Έχουμε. Δεν ξέρω, ξέρεις, είναι αυτό που λες. Περιμένεις ένα χρόνο κάτι και μόλις έρθει τη στιγμή μπλοκάρεις. Ναι, εγώ σκέφτομαι θα γίνεται χαμός τη Δευτέρα. Λέω, όμως πάμε Τρίτη. Και την Τρίτη χαμός θα γίνεται. Λοιπόν, έλα, πάμε. Πάμε, Αλέξανδρο Ρωμανό, Λιζάρδο μας περιμένει. Βρε ένα κουτουλάκι τώρα αυτός, κανονικά, έτσι, είναι άϊπνος. Δεν τον βλέπω για ύπνο. Μας έχει σώσει ο καφές. Λοιπόν, έκατσε όλο το βράδυ, παρακολούθησε την τελετή των Όσκαρ. Πώς ήταν, για πες μου. Το γενικό αίσθημα που σου αφήνει, που σου άφησε η φετινή τελετή των Όσκαρ ήταν το ότι μια χαρά τα πήγαν οι άνθρωποι. Περιμέναμε σίγουρα να ήταν πολύ πιο φτωχοί από άλλες χρονιές και λόγω του επίπεδου των ταινιών και λόγω της όλης κατάστασης. Όμως νομίζω ότι είχε τον δυναμισμό που έπρεπε να έχει, την ταχύτητα που έπρεπε να έχει. Ξέφυγε λίγο από χρόνο, αλλά το αίσθημα ήταν μια υγιής ελευθερία. Αυτό δηλαδή το οποίο είχαν πρεσβεύσει οι ίδιοι οι διοργανωτές και το τήρησαν. Άφησαν την ελευθερία στους νικητές να μιλήσουν όσο χρόνο ήθελαν. Υπήρχε μια ευελιξία, αλλά πολύ οργανωμένη, στο κομμάτι της παρουσίασης των νικητών. Ήταν μια ζεστή βραδιά με τα στοιχεία τα οποία υπολογίσαμε ότι θα υπάρχουν. Τώρα, αυτές τις ταινίες έχουν γυριστεί προ-κορονοϊού. Δεν άκουσα, συγγνώμη, καθόλου τι είπατε. Αυτές οι ταινίες, λέει, έχουν γυριστεί προ-κορονοϊού. Οι περισσότερες, ναι. Υπάρχουν και κάποιες οι οποίες ολοκλήρωσαν το στάδιο της παραγωγής στο πρώτο lockdown. Το ενδιαφέρον βέβαια είχε το ότι μπορεί να μην κέρδισαν οι Έλληνες κάποιο από το βραβείο, οι δύο υποψήφοι που υπήρχαν με ελληνική καταγωγή. Όμως μία από αυτές τις ταινίες που το μοντάζ έγινε από Έλληνα, από τον κύριο Λαμπρινό, κατάφερε να κερδίσει σε δύο πολύ σημαντικές κατηγορίες, αυτή του διασκευασμένου σεναρίου και της πρώτης ανδρικής ερμηνείας για τον Άντωνι Χόπκινς. Μιλάμε για την ταινία «Ο Πατέρας», η οποία θα προβληθεί και κινηματογραφικά στη χώρα μας μέσα στην καλοκαιρινή σεζόν. Μία ταινία με 6 υποψηφιότητες για Όσκαρ.
Είχα συναντήσει λοιπόν τον σεναριογράφο και θεατρικό συγγραφέα που σκηνοθέτησε το δικό του θεατρικό στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. Μας μίλησε αποκλειστικά, μας μίλησε και για τον Έλληνα συνεργάτη του και μας παρουσίασε και την προσωπικότητα του Άντονι Χόπκινς όπως εκείνος την είχε αντιληφθεί, υπογραμμίζοντας ότι όλη η δουλειά που έκανε στην διασκευή του σεναρίου, του θεατρικού του σε σενάριο κινηματογραφικό, ήταν εστιασμένη 100% στο να μπορέσει ο Άντονι Χόπκινς να πει το ναι και να πάρει το ρόλο. Τελικά, είναι το πρώτο αγαλματίδιο του Άντονι Χόπκινς. Αν μπορείτε να μου επαναλάβετε. Λέω, είναι η πρώτη φορά που παίρνει βραβείο. Είναι το δεύτερο βραβείο που παίρνει. Ήταν 6 φορές υποψήφιος. Η πρώτη ήταν για τη σιωπή των αμνών, που ήταν και η πρώτη του υποψηφιότητα. Αυτή τη στιγμή όμως είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία ηθοποιός που καταφέρνει να πάρει βραβείο στην κατηγορία της πρώτης ανδρικής ερμηνείας. Εγώ τον παρακολουθώ στο λογαριασμό που έχει στα social media. Instagram λες. Τον Χόπκινς, ο οποίος είναι χαζεύεις, γιατί βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια τρέλα να παίζει πιάνο και ανεβάζει συνέχεια βιντεάκια από το σπίτι του εκεί που είναι με κάτι κήπους και κάθεται και παίζει πιάνο. Και αυτό κάθεται και το ανεβάζει. Ξέρεις ότι ήταν και συνθέτης μεταξύ άλλων. Όχι, πρώτη φορά το ακούω. Ασχολείται με τη σύνθεση, του αρέσει πάρα πολύ η μουσική. Θα πούμε ότι ο Άντονι Χόπκινς έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Εγώ είχα μια φρικτή εμπειρία όταν του είχα κάνει για πρώτη φορά συνέντευξη. Είδα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν απόμακρος, σκληρός, οριακά αγενής και σίγουρα καθόλου υποστηρικτικός στην ταινία την οποία είχε κληθεί να υποστηρίξει. Με την πάροδο των χρόνων έχει χαλαρώσει πάρα πολύ, αστειεύεται και απολαμβάνει αυτά που έρχονται στη ζωή του. Απορώ, γιατί εμένα εκεί η σιωπή των αμνών μου είχε κάνει έναν άνθρωπο πολύ γλυκό, έτσι, όσον αφορά το ρόλο. Ναι, είχε έναν ανθρωπισμό ιδιαίτερο. Ναι. Μάλλον ερχόταν κοντά στον άνθρωπο, αλλά με άλλο τρόπο. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να έχεις το νου σου για δύο ταινίες. Η μία τη γυρίστηκε στις Πέτσες και θα βγει σύντομα, νομίζω, η κόρη, κάτι δεν θυμάμαι, με αυτή που έπαιζε και στο The Crown τη Βασίλισσα. Δεν θυμάμαι την Goldman, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι τα ονόματα. Και η δεύτερη θα γυριστεί το καλοκαίρι πάλι Σπέτσες με τον James Bond. Λοιπόν, η δεύτερη ταινία για την οποία μιλάς είναι η συνέχεια μιας ταινίας. Το λέω και θα πάρουμε Όσκαρ του χρόνου και οι δύο, γι' αυτό λέω, για να ξέρεις. Άμα είναι να το πάρουμε, ας το πάρουμε για κάτι πιο ουσιαστικό. Ας κάνουμε μια ταινία. Εντάξει, ή έστω ένα ντοκιμαντέρ για το παρασκήνιο του πώς περνάμε κατά τη διάρκεια των εκπομπών συνέρθ. Αυτό θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον. Ναι. Θα γίνουν πάρα πολλές ταινίες το καλοκαίρι με την υποστήριξη μάλιστα και του αντίστοιχου φορέα που έχει δημιουργηθεί για να έρχονται ξένες παραγωγές στην Ελλάδα. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή, αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου, περισσότερες από 12 ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ ή συμπληρωματικά γυρίσματα στις ταινίες θα πραγματοποιηθούν στη χώρα μας μέχρι και τον Σεπτέμβρη. Ας δούμε όμως τώρα αν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Αυτό το μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη με τον δημιουργό της ταινίας «Ο Πατέρας», για να πάρουμε κι εμείς μια γεύση το πόσο κοντά ή μακριά ήταν η χώρα μας στο μυαλό του όσο γύριζε την ταινία, αφού ξέρουμε ότι ο Άντονι Χόπκινς ήταν μέσα στο μυαλό του. My editor is Greek. Greek, I know that. And it's one of the great meeting of this adventure for me. Yorgos is a very, very, in my opinion, very gifted editor. He's really clever, very sensitive, and but it's also he left Greece a long time ago to work in France in French cinema. Ο πατέρας έσπασε τα προγνωστικά που τον ήθελα να μην πρωταγωνιστεί στις σημερινές οσκαρικές βραβεύσεις. Έφυγε με δύο από τα σημαντικότερα βραβεία, διασκευασμένου σεναρίου για τον θεατρικό συγγραφέα, σεναριογράφο και σκηνοθέτη Φλόριαν Τζελέρ και το βραβείο πρώτης ανδρικής ερμηνείας για τον Άντονι Χόπκινς. I wrote the script for him. To me he's the greatest living actor. I really wanted him to play in this film and I really wrote the script for him and I wanted him to be aware of that. So the main character's name is Anthony and this is the same date of birth as you said. But also it was a way to play with reality as well, you know, because in the end of the story the character is losing everything including his own identity. Ο Άντονι Χόπκινς μπορεί να μην παρευρέθηκε στην τελετή, έγινε όμως ο μεγαλύτερος ηλικιακά νικητής Όσκαρ στην κατηγορία του. Εσύ αυτό το φεστιβάλ εκεί, Σαν Σεμπαστιάν, το έχεις παγκράτη κολιά σου.
Το συντηρώ με συντηρεί, το αγαπάω με αγαπάει και αισθάνομαι το ότι υπάρχουν πολύ πιο ισχυροί δεσμοί. Στη χώρα των Βάσκων ο κινηματογράφος υποστηρίζεται στην ουσία του και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα τελευταία 10 χρόνια κάποια βάσκικη ταινία καταφέρει να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Μέχρι και στην Ελλάδα είχαν διανεμηθεί αρκετές από αυτές. Εγώ θα αναφέρω μία που είχε φτάσει και στα Όσκαρ, τα Λουλούδια, η οποία ήταν πραγματικά ανατριχιαστική και μάλιστα από τα γραφεία στοιχημάτων της έδιναν εκείνη τη χρονιά και το βραβείο. Βέβαια τα πράγματα δεν είχαν γίνει ακριβώς όπως θα τα θέλαμε, αλλά θα σας πω ότι μας συνδέουν πραγματικά στην ουσία της κουλτούρας πάρα πολλά στοιχεία. Εμένα μου άρεσε αυτό το πλάνο που παίζανε από κάτω με τα παραθυράκια με τους υποψήφιους για Όσκαρ. Ήταν σαν να είμαστε κι εμείς υποψήφιοι. Ναι, και εγώ είμαστε, λίγο, αν το καλοσκεφτείς είμαστε για άλλα βραβεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πολύ καλά. Εμείς θα γυρίσουμε το λα λα λα.